Παρατήρησα κάτι, Ραπτόπουλε, το οποίο έτσι δεν μου πολύ άρεσε από σένα. Και Ναι. νομίζω δέχεσαι κριτική, έτσι, και αρνητική να είναι. Βέβαια. Βλέπω έχεις φέρει στην εκπομπή σου ΑΕΚΤΖΙΤΕΣ, έχεις φέρει Ναι. Παναθηναϊκούς. Ναι. Τον άλλο το γάβρο από την Τούμπα να πούμε, τον αφήσα να μιλάει 20 λεπτά μας. Τα καμπανέλια να πούμε εδώ πέρα. Τα καμπανέλια. Τα καμπανέλια. Ωραίος, ωραίος. Όταν σε παίρνουν αριανοί, τους κλείνεις όμως. Προς τι αυτό το κόμπλεξ, ρε, αυτό που λες. Μπορείς να μου πεις λίγο. Φίλε, αν θες να κάνεις κριτική, σκίσε με. Αλλά επειδή τρώμε πρόστιμα με τις βρισιές, δεν μπορώ να σε αφήσω να βρίζεις. Κριτική. Εγώ δεν έβρισα, ρε, φίλε. Όταν κάνεις κριτική. Είσαι εκπρόσωπος της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Εγώ εκπρόσωπος δεν είμαι κανενός. Το... Ρε, απάντα τώρα σε αυτό που σε ρωτάω. Δεν μου πουλάς τρέλα εδώ πέρα. Ο Μένιος. Πάνω στα λαμπάκια σου λέω τώρα. Σβήστε τα λαμπάκια. Σβήστε τα λαμπάκια. Άναψετε τα Χριστούγεννα. Ναι. Άναψετε τα Χριστούγεννα. Ρε, αυτό που τώρα, ο Μένιος είναι Αριανός και του λέω όποτε θες έλα. Όποτε μπορεί έρχεται. Λοιπόν, δεν έχει κλείσει η πόρτα για κανέναν Αριανό. Αλλά εγώ έχω μια μανιώδη κόντρα. Ρε, κάποιες... το λαό του Άρη, ρε, που μιλάει για τον Κόκερ, γιατί το κλείνεις, ρε. Δεν γουστάρω τον Κόκερ. Δεν μπορώ. Δεν το γουστάρεις τον Κόκερ. Με τίποτα. Το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα του Άρη εκείνης της εποχής, το οποίο επειδή ξεκινάει υποτίθεται μια νέα εποχή για τον Άρη, ο Κόκε, ο Νέτο και όλοι αυτοί οι οποίοι του Κόντι, τα παιδιά κτλ. Δεν χρειάζεται να είναι στην ομάδα. Το θεωρείς πισωγύρισμα κακό. Να τρυπάνε τον Άρη αύριο μεθαύριο. Εγώ δηλαδή αν είχα τα ηνία στον Άρη, Κόκε και παιδιά του Κόντι, θα τα έβγαζα από την ομάδα. Όπως ας πούμε διώξανε το Λιόνι επειδή ήταν του Καλαϊτζίδη παίκτης, έτσι θα έδιωχνα και εγώ όλους όσους έχουν σχέση με το παρελθόν. Ναι, ακού να δεις. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Ρε, εδώ ακού εμένα τώρα που σου λέω. Για μιλά εσύ τώρα. Εγώ σου λέω ομαλά και ωραία. Πες μου και εσύ την άποψή σου. Δεν σε αρέσει ο Κόκε δηλαδή. Έτσι, έχεις βγάλει πόρεμα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους ο Κόκε. Έχεις θέμα με τον Κόκε. Έχεις αιμονή δηλαδή εναντίον του Κόκε. Ναι, έχω αιμονή εναντίον του Κόκε. Δεν το πάμε τίποτα. Το θεωρώ πισωγύρισμα, υποπτώ. Καταρχήν, σαν αθλητής είναι απαράδεκτος, παλιό χαρακτήρας και έχει κάνει ζημιά στον Άρη. Αυτό πιστεύω. Ρε που είσαι γάβρος, ρε. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντησή σου είναι αυτή. Ρε, εδώ εγώ σου κάνω τις ερωτήσεις. Η απάντησή σου λέω, σε αυτά που σου λέω, η απάντησή σου είναι αυτή. Ναι, αυτή είναι. Είσαι μαλάκας. Είσαι μεγάλος μαλάκας. Μαλάκας με περικεφαλαία είσαι. Κι άμα σε είχα συγγενή θα σε πλάκωρα και στο ξύλο. Είσαι μαλάκας. Μεγάλος μαλάκας. Πάμε επόμενη γραμμή. Με τους καφέδες, ρε. Με τους καφέδες. Στο διάλογο. Έχετε κατατήσει αηδία. Πάμε επόμενη γραμμή. Ελά. Κόψτε τώρα. Κόψτε τώρα. Κόψτε. Επόμενη γραμμή. Κόψτε. Μα ανεβάσει εμένα την πίεση. Έλα, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι, εσύ είσαι. Εγώ είμαι ο παθός του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Εγώ είμαι, εντάξει, σήμερα είμαι περήφανος για την ομάδα, παρόλο τις δυσκολίες. Τι περήφανος είναι ο Σανκαρέ μες στα δίκτυα σε έβαλε, τι περήφανος. Παρόλο τις, άκου λίγο. Τι περήφανος είσαι, με τον Πέτρι Σέντερ Φόρ έπαιξες, βρε, τι περήφανος. Άκου λίγο, παρόλο τις δυσκολίες που έχει η ομάδα, οικονομικές, που δεν μπορεί ο κύριος Αλαφούζου να ανταπεξέλθει με όλα αυτά που γίνονται με όλο τον... Αμάν και αυτό το κλάμα του Αλαφούζου, αμάν αυτό το κλάμα, αμάν αυτό το κλάμα του Αλαφούζου, ο κύριος Αλαφούζος. Μια ολόκληρη Αθήνα δεν μπορείτε να βρείτε 5 δραχμές να χτυπήσετε το μαρινάκι. Αμάν αυτός ο Αλαφούζος. Είναι μια μεγάλη ομάδα με τον Αστέρα Τρίπολη.